Αποστόλη αργείς ρε γαμώτο. Αργώ επειδή είμαι μερακλής. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι είσαι μια κότα τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Παρακαλώ να το πείτε ολόκληρο. Κότα, τρίλυρη και μακροπουπουλάτη. Εγώ, μακροπού. Έχεις και IQ ραδικιού. IQ ραδικιού. Αυτό που σου λέω. Θα παίξεις Παρασκευή τώρα μόνο. Τώρα μόνη ψάχνει. Τώρα μόνο να γουστάρουμε. Στούκα είναι το παιδί, κόπανο είναι. Φόφη, είσαι δικός μου, εσύ φοφάτος. Είμαι της μιλφικής σχολής, εγώ θα έλεγα. Αχ. Εμείς θέλουμε, ξέρουμε και μπορούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιατί εμείς σκεφτόμαστε αλλιώς. Είμαστε ριζικά διαφορετικοί. Τσομπάνα μου, ρε παιδιά, τσομπάνα κουσίμουνα. Πραγματικά προοδευτικοί. Εμείς είμαστε σοσιαλδημοκράτες. Τσομπάνα κουσίμουνα, προβατάκια φύλαγα. Και γι' αυτό δουλεύουμε και για τη δημοκρατία και για την κοινωνική συνοχή. Κλείστε τα παντζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Κάθε που μας μιλώ, πως θέλω το καλό μας ποτέ τους δεν ακούν πόδι το δικό μας. Θέλω το βορίδι παραγγελιά που έλεγε τίποτα. Τίποτα. Βρες κάτι να βάλεις. Δεν χωράει τίποτα άλλο να βάλουμε από πίσω. Να λέει τίποτα. Κάπως έτσι, κατάλαβες. Κάπως φτιάξ' το. Αυτό το τίποτα που το είχατε βγάλει πριν δύο εβδομάδες, δεν μπορώ να σε πιάσω. Έλα, γεια. Ακόμα, τα Χριστούγεννα ναι. Δεν μπορούν να εορτάζονται σε δημόσιους χώρους. Τώρα τι πάθαμε. Άρα δεν μπορείς να βάλεις μια φάτνη. Και. Τίποτα. Σαφής. Τα σχολεία δεν έχουν την εκκλησία, είναι την εικόνα του Χριστού. Τι έχουν. Τίποτα. Χριστιανόπουλα θα πάμε με φτερά. Να πούμε μήνυμα που δίνει τη χαρά. Εδώ θα πω για τον Χριστό. Ο Χριστός με φωτίζει να σας πω. Τίποτα. Μας περιμένει με λαχτάρα όλη γη. Και εμείς κινήσαμε πρωί με την αυγή. Τι έχουνε. Τίποτα. Δεν είναι αυτή η ζωή. Από τα αφεντικά μας δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματα μας αυτοί καλό περνούν και εμείς αγωνιάμε αν θα έχουμε δουλειά για να έχουμε να φάμε. Κύριε Αποστόλη μου, είμαι συγκινημένος που μιλάμε μαζί. Λογικό. Θέλω να ρωτήσω, του Πάριου, άκουσα τώρα εδώ διαφήμιση ιστορία, λέγεται λέει το Σαββάτο του Πάριου, το συντή του Πάριου. Έχει Πάριο. Έχει Πάριο και θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Άσε με να μαντέψω. Με τον Πάριο. Έλα, σώπα. Παραγγελιά για την Παρασκευή. Το CD του Γιάννη Πάριου. Του Πάριου, έγινε. Την Παρασκευή ακούω, έχει τον Πάριο. Βάλε για την Παρασκευή τον Πάριο. Ναι, γεια σας, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Του Πάριου. Ναι, ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έρωτο θα προσέχουμε πώς το λέμε. Τα έργα, τα CD που βάζετε, όχι τα DVD, τα CD. Ναι, τι έχουνε. Του Γιάννη Πάριου. Άντε πάλι Πάριου. Εχθές πήρα μία εφημερίδα ναι. Από την πλατεία της Κηφισιάς. Ναι, ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουνε στην ταπετσόνα. Κλέβουνε στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην Κηφισιά. Βεβαίως, γιατί να μην ακούνε Πάριο. Α, η κρίση. Εκεί φαίνεται η κρίση. Όλη η κρίση εκεί θα βγει. Δεν ξέρω, κύριε μου, που βγαίνει. Γιατί είναι πιο sick, γι' αυτό γιατί. Γιατί δεν ακούς Πάριο στην Κηφισιά. Ναι. Δεν ακούς Πάριο. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου κόλλαγε να ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Συγγνώμη, επικοινωνούμε. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε. Και λοιπόν πήρε χτες την εφημερίδα τη χώρα σας. 4 χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας, δεν είναι του Περιπτερά. Μπα, που το ξέρετε ότι δεν το σούφρωσε ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο. Άκου πάλι, δεν ακούει ο Κηφισιώτης. Απ' τη Δραπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς. Γι' αυτό έκλεψε το CD. Δεν γιατί στην Κηφισιά δεν ακούνε Πάριο Βανδύ. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι απ' τη Δραπετσόνα ο Περιπτεράς. Δεν υπάρχει άλλος να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον να.
άλλονα. Βιβάλτι ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη μου απειλείτε εμένα. Ναι, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Κάτι από την εφημερίδα γίνεται. Δεν πλήρωσα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Φάριος. 4,25. Σας λείπει ο Πάριος. Α, δεν μου λείπει. Πού το ξέρεις εσύ. Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχος ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ο πλήρωσε την εφημερίδα του Πάριο δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος στο CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε. Άσε με ρε Χριστιανέ μου. Αλήθεια. Άσε με ρε Χριστιανέ μου. Λυπάμαι που σε έχουν σε τέτοια θέση. Λυπάμαι το Χατζη Νικολάου που σε έχει σε τέτοια θέση. Λοιπόν, άκου τι θέλω για την Παρασκευή. Από τη Νέα Δημοκρατία το συνέδριο θα βάλεις εκεί που έλεγε ο Μητσοτάκης κατηγορώ τον Τσίπρα για αυτό και για αυτό, αλλά μετά σε κάθε κατηγορό θα κολλάς και από την ταινία Κατήφορος που κάνει τον εισαγγελέα ο άλλος και λέει κατηγορώ την Ελισάβετ Νικολάου ότι έπαιζε χαρτιά και θα βάλεις ένα κατηγορό του Μητσοτάκη, ένα κατηγορό του Βούλγαρη αυτού του ηθοποιού. Και το τέλος πίσω όπως θέλεις, δεν έχω θέμα. Καλή χρονιά σου εύχομαι, να είσαι καλά φίλος. Κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι δίχασε τον ελληνικό λαό και δεν επιχείρησε ποτέ να δημιουργήσει συνθήκες εθνικής συνένεσης για να λύσει το μείζον αυτό εθνικό πρόβλημα. Κατηγορώ την Ελισάβετ Νικολάου, διότι δεν έκαμε τίποτε για να συγκρατήσει τον ελληνιστηρό κατήφορο την κόρη της. Κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι και σήμερα ακόμα προσβάλλει τον πατριωτισμό της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Κατηγορώ την Ελισάβετ Νικολάου, διότι τις ώρες που έπρεπε να τη συμβουλεύει και να την υιοθετεί, αυτή έπαιζε χαρτιά. Και ναι, κατηγορώ τον κύριο Τσίπρα ότι αντάλλαξε ένα μέτρο που δεν θα έπρεπε να είχε ληφθεί ποτέ με μια μείζωνα εθνική υποχώρηση. Μια που πιάσαμε παραγγελίες για αγγελίες με πλοία, με αυτοκίνητα κτλ. Θα βάλει την Παρασκευή οπωσδήποτε το Honda, το Innova. 14/1/13 γιατί τα θέλεις και τυποποιημένα. Ακουφάλα και με το κρατάς για το τέλος. Μπράβο. Τώρα έχεις ελπίδες, θα το βάλω. Έλα, Μάστορα. Έλα, φίλος. Έλα. Έτοιμο το μηχανάκι. Ποιο μηχανάκι έχεις? Το Honda, το Innova. Το Innova, ναι, το παπί. Τι χρώμα είναι? Το μπλε, δεν στο φέρω άγγελο το πρωί. Ναι, μωρέ. Απλά έχω και ένα άλλο ασημένιο, δεν ήξερα ποιο είναι. Α. Είχε πρόβλημα η ντίζα. Και ντίζα, μωρέ. Η ντίζα. Η αλυσίδα βγήκε. Ναι, αλλά ανακάλυψα και ένα πρόβλημα στην ντίζα. Σε ποια ντίζα? Τη γνωστή. Ρε Μάστορα, πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω, φίλε, προκύψανε κάποια προβληματάκια ακόμα. Ανέβηκε λίγο η τιμή. Τι πράγμα? Η τιμή, λέω, ανέβηκε η τιμή. Ρε, εσύ πλάκα μου κάνεις. Τι πλάκα να σου κάνω. Ο Άγγελος ότι είσαι πλακατζής, αλλά μη μου. Είμαι πλακατζής, αλλά είχαμε προβληματάκι. Δεν αστεί. Αυτά θα πληρώσεις τώρα, μη μου λες τέτοια. Να είσαι να πάρεις το μηχανάκι, είναι 3 εκατοστάρικα. Τι είπες? Δεν άκουσες? Είχε πρόβλημα, σου λέω, η ντίζα. Έπρεπε να κάνω δουλειά κάτω, χαμηλά. Ρε μαλάκα, 5 εκατοστάρια κάνει το μηχανάκι, 3 εκατοστάρια κάνει η ντίζα. Μαλάκα, εμένα μίλα καλύτερα, σε ξεμαλιάσω τσόκαρο. Να σου πω, θα γαμίσω και σένα και τον Άγγελο μαζί. Έτσι. Αυτό είναι άλλο θέμα. Μαλάκα με λες. Θα σας γαμίσω και τους δύο. Άμα είναι να μας γαμίσεις, πάει 6 εκατοστάρια, είμαι ακριβώς. Θα σε γαμίσω, έρχομαι τώρα από εκεί. Για έλα να σε δω. Να πάρεις την ντίζα στο χέρι. Έρχομαι τώρα. Καραγκιόζη. Σ' αφήνω τώρα, πάω να κάνω μπιντέ. Μας πιπά με όλμους και κανόνια δεν μπορεί να μας καλά τα πιο όμορφα μας χρόνια. Λοιπόν, και επίσης μία άλλη παραγγελιά, το τραγούδι του Σαμπάνι, σ' αφήνω στον επόμενο. Εκεί που λέει στον άχρηστο τον κόμενο, θα βάλεις την άλλη την τρελή που έλεγε για το Μητσοτάκη. Πω πω την κόμενος, το Μητσοτάκη. Αγαπητέ μου, τι συγγνώμη. Σ' αφήνω τώρα στον επόμενο, τον άτυχο τον κόμενο. Το μωρό, το μωρό, το μωρό, το μωρό, επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένας εξωγήινος.
Παραγγελιά για Παρασκευή. Βάλε τις κυρίες φυλακισμένες, τις συντρόφισσες παλιές. Ήταν η πιο ιστορική στιγμή, πιστεύω, για το 2018, ό,τι έχουμε τώρα. Και εσείς ήσασταν στο θάλαμο των μελοθανάτων. Ναι, στο πρώτο θάλαμο. Από εκεί πήραν 17 γυναίκες δίπλα από το κρεβάτι μου. Όσο ήταν, καιρό είσαστε, 17 εκτελέστηκαν. 17 γυναίκες εκτελέστηκαν. Γυναίκες, λέει, κουριτσάκια ήταν, τι ήταν, 16 χρονών. Η Μαρία Ρέπα ήταν 16 χρονών. Το εκτέλεσαν γιατί δεν τους, αφού το βασάνισαν στην ασφάλεια, δεν τους είπε ποιος προμήθευσε με διαβατήρια στον αδερφό της που έφυγε στη Γαλλία. Για σπουδές πήγαινε το παιδί. Στη Γαλλία, ποιος του έδωσε το διαβατήριο. Το διαβατήριο, γιατί ήταν χρωματισμένο το σπίτι της. Ναι. Το μεγάλο της αδερφό τον είχαν εκτελέσει οι Γερμανοί. Εκτέλεσαν πρώτα. Και αυτήν. Και το εκτέλεσαν το κοριτσάκι.